Κύριε συνάδελφοι, άλλος ένας προϋπολογισμός του νεοφιλελεύθερου μνημονίου μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας και ενάντια στην ίδια την κοινωνία. Με ένα πρόγραμμα που δεν βγαίνει, που αυτό εξυπηρετεί και ο περσινός και ο φετινός, ελπίζω όχι και ο ερχόμενος, όπου στην ουσία τι γίνεται, όλα αυτά τα περσινά, τα προπέρσινα είναι προσθετικά. Και αυτό είναι καταστροφή. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν υπάρχει οπτική σε αυτόν τον προϋπολογισμό, σε αυτή την πολιτική, σε αυτό το σχέδιο, όλα αυτά που είναι τα τρία αλληλένδετα, που να βλέπει τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, ούτε λέξη, ούτε υποψιασμός, ούτε και καμιά προετοιμασία για παραγωγική ανασυγκρότηση και για μια άλλου τύπου ανάπτυξη που έχει ανάγκη αυτή η κοινωνία. Παράδειγμα, υπόδειγμα κυριολεκτικά θα έλεγα, αυτού του συνολικού σχεδιασμού αποτελεί η απόλυτη ταύτιση των στόχων του πρόσφατα ψηφιστέντος νόμου του 4179 του 2013 και άλλων νομοθετικών ρυθμίσεων του Υπουργείου Τουρισμού με τους στόχους του προϋπολογισμού του 2014. Και έχει μια ιδιαίτερη σημασία να μιλήσουμε στον προϋπολογισμό για τον τουρισμό σε μια χώρα που περιμένει πολλά πράγματα στην παραγωγική ανασυγκρότηση, όταν αυτή θα σχεδιαστεί, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει, όταν θα σχεδιαστεί, και θα περιμένει τεράστια πράγματα και ειδικό βάρος από εκεί. Θα έλεγα ότι στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την τουριστική πολιτική έχουμε την κατάργηση του ΟΤΕΚ, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με την ενσωμάτωσή του στο Υπουργείο Τουρισμού, στην ουσία σβήνει από το χάρτη. Το δεύτερο είναι η ίδρυση ιδιωτικών σχολών και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΣΕΚ και ΙΕΚ, και θα σας έλεγα μαζί με αυτά και η απελευθέρωση, η πλήρης απελευθέρωση του επαγγέλματος του ξεναγού. Θα έλεγα ότι έτσι εξηγείται και η πρόβλεψη του προϋπολογισμού, ότι μία από τις δύο κατευθύνσεις που θα πάνε δηλαδή οι πιστώσεις του Υπουργείου Τουρισμού είναι η τουριστική εκπαίδευση, που τη διαλύει. Άρα κάπου πηγαίνουν αλλού τα χρήματα αυτά. Για την οργανωτική αναδιάρθρωση του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ επιχειρείται η απονεύρωση του ΕΟΤ με στόχο τη διάλυσή του προς όφελος των εταιριών τουριστικής διαφήμισης και ερευνών της τουριστικής αγοράς. Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου με πρόσχημα την ενίσχυση του επιτελικού του ρόλου μετέφερε την ειδική υπηρεσία προώθησης και αδειοδότησης τουριστικών επιχειρήσεων από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο, και ο καθένας καταλαβαίνει το τι σημαίνει τώρα εδώ επιτελικός ρόλος, τον έλεγχο δηλαδή στην ουσία για την κατανομή και διανομή των μεγάλων τουριστικών επενδύσεων εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και όχι πια του ΕΟΤ, που δεν μπορούσε να το κάνει αυτό τόσο άμεσα, και του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Γι' αυτό προβλέπονται και οι διαδικασίες fast track, και αυτό είναι σημαντικό. Κυλίουν τα πράγματα προς την κρίση αντί να τα σπρώχνουν στην αντίθετη πλευρά. Έτσι εξηγείται η πρόβλεψη του προϋπολογισμού κατά 179% μείωση των μεταβιβαστικών πληρωμών από το 12 ως το 14 για την διευκόλυνση και την επιτάχυνση της υποβάθμισης ουσιαστικά της διάλυσης του ΕΟΤ και της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες παίρνονται για την τουριστική πολιτική, τι προβλέπει δηλαδή ο προϋπολογισμός του 2014 στην σελίδα 66, βέλτιστη λέει δυνατή αξιοποίηση των τουριστικών λιμένων σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, βασική αναπτυξιακή δηλαδή πολιτική του Υπουργείου είναι το ξεπούλημα. Όταν οι διπλανές χώρες αξιοποιούν λιμάνια, αεροδρόμια, έχουν εθνικό αερομεταφορία και κάνουν άλλα και άλλα, εμείς τα αντίθετα, στα πλαίσια του ανταγωνισμού, εμείς γονατίζουμε αντί να σηκώσουμε ανάστημα. Ποια είναι η συμβολή του Υπουργείου Τουρισμού στο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό? Όλα στον αέρα, όλα στην εξυπηρέτηση των πολύ μεγάλων μόνο επιχειρηματικών συμφερόντων. Μπαίνουμε στις νατούρα, καταστρέφουμε τα πάντα. Αυτό το ξεπούλημα των πάντων μάλλον εξηγεί και το 53% μείωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για το Υπουργείο Τουρισμού στο συζητούμενο προϋπολογισμό. Ού στον τουρισμό που περιμένουμε, υποτίθεται κτλ. Αυτή η σύντομη ανάλυση ορισμένων πλευρών της τουριστικής πολιτικής δείχνει ολοφάνερα ότι πρόκειται για συνολικό ενιαίο πολιτικό και οικονομικό σχεδιασμό που στοχεύει στην εφαρμογή μιας πολιτικής που υπερασπίζει και προωθεί συμφέροντα μεγάλου κεφαλαίου στον τομέα του τουρισμού, αλλά σκοτώνει τον ίδιο τον τουρισμό, και εξυπηρέτηση των ξενοδοχείων και κυρίως των μεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο που έχει η κυβέρνηση αυτή. Και παράλληλα, έχουμε μεγαλόστομες και αναντίστοιχες με την πραγματικότητα διακήρυξης και
από τον κύριο Πρωθυπουργό και από την κυρία Υπουργό Πολιτισμού για εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό που μάλλον απαντά στις αιτιάσεις μας ότι δεν υπάρχει αυτός, αλλά δεν τον συνιστά, δεν τον φτιάχνει αυτόν τον σχεδιασμό. Στην πρόσφατη ομιλία στο συνέδριο της Γερμανικής Ένωσης για την τουριστική οικονομία στο Βερολίνο, η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό, ενώ δεν μπορεί να εξηγήσει πώς, ενώ έχουμε καλούς αριθμούς στις αφίξεις και στο τζίρο, μειώνονται η απασχόληση, μειώνονται οι επιχειρήσεις, κλείνουν επιχειρήσεις του τουρισμού, έχουμε μείωση του εισοδήματος και άλλα αρνητικά. Εμείς λέμε ότι αυτό ακριβώς θέει, ότι δεν υπάρχει μια εθνική στρατηγική για τον τουρισμό πρώτον, και δεύτερον το μοντέλο σκοτώνει το συγκριτικό του πλεονέκτημα, γιατί έχει εκμετρήσει τον χρόνο του και είναι ενάντια ουσιαστικά στην πραγματικότητα. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι έχουμε πρόταση. Έχουν το θράσος να εγκαλούν το ΣΥΡΙΖΑ για έλλειψη προγράμματος θέσεων και προτάσεων. Εμείς όμως προτείνουμε την κατάργηση καταρχήν των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων, άμεση επαναδιαπραγμάτευση της Δανειακής Σύμβασης. Προτείνουμε οργανική ένταξη του τουρισμού στο σχέδιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, επανάκτηση στρατηγικών αναπτυξιακών εργαλείων και συστράτευση των θεσμικών. Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Συστράτευση των θεσμικών μηχανισμών για την επίτευξη στόχων βάσει ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για τον τουρισμό, ενίσχυση των δομών της ανοιχτής συμμετοχής σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σταθερού, δίκαιου, κοινωνικά προοδευτικού φορολογικού συστήματος, με ταυτόχρονη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε εντελώς ενδεικτικά: πρώτη, καταγραφή και αξιολόγηση των τουριστικών πόρων ανά προορισμό. Δεύτερον, αλλαγή του μέχρι τώρα χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό και κατάρτιση εθνικού χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, εξάλληψη των φαινομένων της αδήλωτης μαύρης εργασίας και των πολιτικών ελαστικοποίησης εργασίας, να τελειώσει η κατάχρηση του θεσμού της πρακτικής άσκησης ως δεξαμενής φτηνού εργατικού δυναμικού, αποτελεσματική διασύνδεση της επαγγελματικής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αύξηση της απασχόλησης, ενίσχυση και διευκόλυνση των προγραμμάτων του κοινωνικού τουρισμού, να αναστραφεί η κατάσταση στον εσωτερικό τουρισμό, αναδιοργάνωση των οργανωτικών δομών διοίκησης του τουρισμού και προστασία των θέσεων εργασίας σε Υπουργείο Τουρισμού και ΕΟΤ, ίδρυση τουριστικού επιμελητηρίου, που δυστυχώς δεν υπάρχει και αυτό είναι ένα σφάλμα λογικής πέρα από τα υπόλοιπα, επανασχεδιασμό της επικοινωνιακής στρατηγικής προώθησης και προβολής της χώρας ως τουριστικού προορισμού, ενθάρρυνση, στήριξη και εξυγχρονισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, δημιουργία και ενίσχυση ενός λειτουργικού πλαισίου αξιοποίησης των πυλών εισόδου της χώρας, το πιο σημαντικό ίσως από τα εργαλεία. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Ενίσχυση συνεργατικών συνεταιριστικών επιχειρηματικών σχημάτων στον τουρισμό και αναμόρφωση, κωδικοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών για την κάλυψη μέρους των αναγκών των προορισμών και καθιέρωση ενός αντικειμενικού και αξιόπιστου συστήματος ταξινόμησης των ξενοδοχειακών και των λοιπών καταλυμάτων. Κυρία Πρόεδρε, τελειώνουμε το εξής. Πρώτη προϋπόθεση όμως και απαραίτητη για όλα αυτά είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Χρειάζεται μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ που θα σταματήσει τον κατήφορο μαζί με τον ελληνικό λαό, με τη συμμετοχή του, που θα δημιουργήσει την παραγωγική ανασυγκρότηση και στον τουρισμό και γενικότερα στην οικονομία και στην κοινωνία. Μια ανασυγκρότηση που θα ανατάξει την κοινωνία και για μια άλλου είδους ανάπτυξη. Σημασία έχουμε ότι ακούσαμε προτάσεις σας.